Απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων πήραν στα Τρίκαλα οι ιδιοκτήτες ταξί. Την ίδια ώρα υπάρχουν 6 ταξί στην πρώτη πιάτσα που βρίσκονται σε καθεστώς επιφυλακής για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει και όλη η κοινωνία ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ανατρέψουμε αυτό το έκτρωμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του νόμου Ραγκούση. Οι τρικαλινοί ταξιτζίδες διανέμουν φυλάτιο στους πολίτες με το οποίο ζητούν συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της απεργίας και ταυτόχρονα ζητούν την κατανόηση αλλά και την συμπαράσταση στον αγώνα τους για την δικαίωση των αιτημάτων τους. Στο φυλάδιο αναφέρουν τι ισχύει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σχετικά με τις άδειες των ταξί και επισημαίνουν πως η έκδοση νέων αδειών για τον ομό Τρικάλων, που σήμερα δυστυχεί 1,5 ταξί ανά 1.000 κατοίκους, θα οδηγήσει στον αφανισμό του κλάδου.